Η Ελένη Φιλίνη δεν ξέρω αν έκανε σωστές κινήσεις οικονομικά. Πάντως η Ελένη Φιλίνη θα του πει του Κώστα Κόκλα ένα τραγούδι για τον έρωτα, γιατί αποκάλυψε στη Σοφία Ραυτοπούλου θα τραγουδήσει τώρα και θα γράψει ένα τραγούδι για τον έρωτα. Να δούμε πώς θα το πει. Ηλιόλουστη αχτίδα του έρωτα. Ευτυχώς δεν το ξέρω. Σας συναντάμε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ ενός νέου τραγουδιού που κυκλοφορείτε. Ναι. Μιλήστε μας γι' αυτό. Ηλιόλουστη αχτίδα του έρωτα. Στίχη, μουσική, Δημήτρης Τσέλος. Είναι ένα ερωτικό ιδιαίτερο κομμάτι. Να μιλήσουμε για τα θεατρικά σας σχέδια και να μιλήσουμε γι' αυτό, ναι. Τώρα ξεκινάμε στο θέατρο Λίχνος, το Άνω Κάτω του Δημήτρη του Μητρόπουλου. Ετοιμάζω μια πάρα πολύ ωραία δουλειά πάλι, τελείως άλλο πράγμα, από 14 Δεκεμβρίου, στο στούντιο Μαυρομιχάλη, η κοριτσιέρα των Βούρλων. Κωμωδία, δράμα, εσείς πού τοποθετείτε τον εαυτό σας? Δεν το τοποθετώ κάπου. Παλιά ήθελα πιο πολύ δράμα, αλλά τα τελευταία χρόνια, θα πω την τελευταία δεκαετία, μ' αρέσει πιο πολύ κωμωδία. Δεν ξέρω, επειδή μεγαλώνω, ίσως γιατί έχω... Όταν χάνεις κιόλας ανθρώπους, είναι τελείως διαφορετικά. Θέλεις να φεύγεις. Έχει υπάρξει στιγμή στη ζωή σας που έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο και εσείς πρέπει να βγείτε την ίδια μέρα να παίξετε? Ίδια. Αυτό έγινε με τον πατέρα μου, όταν έχασα τον πατέρα μου και έπαιζα σε κωμωδία. Ειλικρινά, όσοι πρέπει να με είδανε τότε, δεν ξέρω τι γνώμη πρέπει να είχαν για μένα. Ένα πρισμένο πλάσμα. Μα δεν ήξερε ο κόσμος τι μπορεί να είχα εγώ, ότι είχα θάψει τον πατέρα μου και το βράδυ να κάνω τον Καραγκιόζη. Αισθάνθηκα εκεί κλόουν εντελώς, δηλαδή, τελείως. Έχει χρειαστεί να αποχωρήσετε από δουλειά λόγω κακής συμπεριφοράς? Μου έχει τύχει μια φορά. Έφυγα στην Τζενεράλε, γιατί μου ταλάξανε στην Τζενεράλε ένα νούμερο που είχα. Την άλλη μέρα έγινε ένας χαμός, με παίρνανε εκεί, ένα πήγα, αλλά ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα. Θυμάμαι, μέτραγα άλλη μια μέρα, πώς κάνει φαντάρι. Δουλεύετε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε ακούσει για υπέρογκα ποσά στο χώρο σας και στη δουλειά σας. Μη ρωτάς εμένα για υπέρογκα ποσά, δεν έχω καμία σχέση με το είδος. Ποτέ δεν πληρώθηκα ούτε καν, πάντα ήμουν αρρηγμένη σε αυτό το κομμάτι. Χρήματα έχετε χάσει? Με χρωστά. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Γιατί ποσό μιλάμε στο σύνολο? Με τα σημερινά δεδομένα, γιατί χρωστάνε και από 15-20 χιλιάρικα, που είναι πολλά για μας. Νιώσατε ποτέ αδικημένη με την αφίσα? Όχι, αδικημένη δεν έχω αισθανθεί. Κάποια φορά για να γίνει μια δουλειά, ενώ ήμουνα πρωταγωνίστρια, πήραμε μια άλλη συνάδελφο στη δουλειά. Αυτή είπε για να έρθω να παίξω, θέλω να μπω πάνω από τη Φιλίνη. Και εγώ για να μην χαλάσει η δουλειά, είπα και τι έγινε τώρα. Κοίτα να δεις, εγώ είμαι ακόμη, δουλεύω παντού, αυτή δεν δουλεύει, είναι πολύ ταλαντούχα. Κάτι λέει αυτό. Δηλαδή τώρα αυτή η γυναίκα, έτσι, που έχει αυτά τα μαλλιά, αυτό το δέρμα και αυτό το τζαμπουκά, τον ωραίο στη φωνή της και σε αυτά που λέει. Και δεν έχει τώρα τι συζητάμε τώρα για γυναίκες άλλες? Είναι και τι, κατηγορία από μόνη με της. Την ταμπέλα, έλα μωρέ, ωραία γυναίκα είναι αυτή. Τώρα όλο και κάποιος θα βοήθησε, όλο και κάποιοι θα... Δηλαδή, τα έχει κάνει μόνη της, αποδεικνύεται περίτρανα. Κάθε φορά που την ακούω, της χρωστάνε. Δηλαδή, με μία ταμπέλα όμορφη, πόσο ψέματα έχουν υποθεί. Όπως θα έπρεπε. Ναι. Ενώ που έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση και ότι δεν ήταν κάποιου κάτι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για μένα, πόσο μάλλον τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα γινόταν το ίδιο σε έναν άντρα σχετικά με τα χρήματα, αν ήταν πρωταγωνιστής. Ούτε βέβαια θα τολμούσε ένας παραγωγός να πάει να τη πει: ξέρεις, θα έρθει η άλλη. Θα το λύναν από πίσω, χωρίς να φτάσει στην ίδια. Ότι αυτή είναι η πρωταγωνίστριά μας. Δηλαδή, η ίδια έκανε πίσω, αλλά αυτή η πληροφορία δεν θα έπρεπε καν να φτάσει σε εκείνη. Και χορεύει και τραγουδάει και ηθοποιός, δηλαδή όλα. Τα είναι πάντα. Όλοι πράγμα. Γεμάτη γυναίκα. Δηλαδή, τη βλέπεις ότι τα έχει ξεπεράσει όλα, δεν έχει κανέναν ανταγωνισμό μέσα της, δεν το παίζει ωραία, είναι. Δηλαδή, εγώ την είδα την Ελένη πέρσι από κοντά πολλές φορές. Δεν μπορούσα να της μιλήσω. Είναι αυτό που την κοιτάς και λες, τι μπορεί ρε παιδί μου, ακτινοβολή, λάμπη. Είναι εγώ θεωρώ ότι έχει αδικήσει τον εαυτό της. Άφησε να την αδικήσουν. Κατάφορα. Εγώ πιστεύω άφησε να την αδικήσουν. Τι εννοώ, ότι το τι είναι ακόμα, αυτό που είπε και η ίδια, κάτι σημαίνει. Δεν ήταν απλώς μια όμορφη πάντα γυναίκα. Κάτι σημαίνει. Εμείς εδώ είχαμε τις συνεντεύξεις και λέγαμε Ελένη Φιλίνη. Η Ελένη Φιλίνη είναι μια σταθεράξη, ακόμα και στις εκπομπές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί θα μιλήσει. Και θα τη δούνε. Γιατί ο κόσμος την αγαπάει. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να ήταν, δεν ξέρω, ποιο. Για μένα, επειδή τη θαυμάζω, γι' αυτό το λέω. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Και στη δουλειά θα ήθελα να τη δω και σε άλλα πράγματα. Και θεατρικά και τηλεοπτικά. Τα έχει καλά με τον εαυτό της, παιδιά, ό,τι και να λέμε εμείς, καλά τα λέμε. Τίποτα. Αλλά εδώ με ένα φωτάκι τόσο, εκεί που πήγα να της πάρω συνέντευξη και λάμπη, λες, και έχει πολυέλαιο από πάνω της, δεν ξέρω τι. Το τραγούδι δεν ακούσαμε όμως καθόλου. Oh.
Ηλιόλουστη αχτίδα του έρωτα. Τώρα το γυρίζανε. Εσύ, ρε, τι σου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος και τον επαναλαμβάνεις. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ η Ελένη Φιλίνη. Δεν μπορώ.